Διέβαζα, μάλλον άκουσα πριν εδώ στην Κάτια που συζητούσαν ότι μια γυναίκα στη Λεμεσό πήραν τηλέφωνο φέσα μάκου να δεις και κατήγγειλε τον άντρα της ότι παρόλο που έχει κορονοϊό δεν είναι σε αυτό τον περιορισμό και ότι γυρίζει ελεύθερα. Μπράβο της. Μπράβο της. Αυτό είναι η υπευθυνότητα για την οποία ναι, μιλούν και οι αρμόδιοι. Και εγώ θα κατέγγελνα τον άντρα μου αν το έκανε αυτό. Ναι. Εννοείται, και εγώ θα έπαιρνα τηλέφωνο. Πού κύριε Λιοχορκοϊδη. Δεις τον άντρα στο σπίτι, δεν είναι ανάγκη τι να κάνεις και καταγγελία. Δεν υπάρχει και πρόσθετο. Γιατί να τον δέσεις. Όχι, και εγώ θα έπαιρνα τηλέφωνο. Μπράβο στην κυρία. Είναι όπως την άλλη την κυρία στην Ελλάδα. Μπορεί να μας ακούγεται. Τον άντρα της που έκανε πεζοπορία. Μπορεί να μας ακούγεται αστείο, αλλά καλά έκανε η γυναίκα. Αυτό είναι υπευθυνότητα. Και έχω μάθει ακόμη μια αναπίστευτη ιστορία. Ακούω, ακούω.